Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια κινητοποιούν την περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία επικεντρώνεται στη βελτίωση των υποδομών με αντιπλημμυρικά και άλλα έργα, ώστε να θωρακίσει το θεσσαλικό διαμέρισμα, ιδίως με το ξεκίνημα του χειμώνα. Ξέρετε, οι απαιτήσεις είναι πολλές. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και γίνονται περισσότερα και με τις συνεχείς βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι ξεκάθαρο. Και προσπαθούμε να βρούμε χρήματα κάθε φορά, να προλάβουμε, να επιδιορθώσουμε για να μπορέσει να συνεχιστεί φυσιολογικά η ζωή και η μετακίνηση των ανθρώπων. Τι συμβαίνει εδώ? Πρόσφατα είχαμε κι άλλη κακοκαιρία. Σε αυτή την κακοκαιρία εμείς κάναμε άμεση επέμβαση, φτιάξαμε την προσβασιμότητα με όσα μέσα διαθέταμε, αλλά ταυτόχρονα κάναμε τεχνικά δελτία, κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να καταθέσουμε τα αίτημά μας για επιπλέον χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στον κύριο Χαρίτση, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω, και μάλιστα στην τελευταία βροχόπτωση, την πλημμύρα που είχαμε, τη Θεομηνία, πήραμε 8 εκατομμύρια ευρώ, εντάξαμε έργα, συγκεκριμένα έργα, με τεχνικά δελτία, με μεγάλη προσπάθεια, 8 εκατομμυρίων, που είναι 6,5 εκατομμύρια για την περιοχή της Καλαμπάκας και 1,5 εκατομμύριο για την περιοχή Αγιά, Αργυροπούλη, Δελέρια και Τσαριτσάνη. Και στα προηγούμενα και τις προηγούμενες θεομηνίες είχαμε εντάξει άλλα 7,5 εκατομμύρια και είχαμε πάρει και άλλα 6 εκατομμύρια για επιπρόσθετες αντικαταστάσεις και επισκευές, είτε ήταν στη Σκόπελο, είτε ήταν στη Διάβα. Συνεχίζουμε σε μια εποχή που χρειάζονται χρήματα, χρήματα δεν υπάρχουν διαθέσιμα, να βελτιώνουμε τις υποδομές και τα αντιπλημμυρικά έργα για να μην έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και τις συνέπειες τους.